Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι. Χαίρετε με τη χαρά εκείνη που δεν τελειώνει ποτέ. Γιατί υπάρχει μια τέτοια χαρά την οποία πρέπει να την ανακαλύψει ο άνθρωπος, ο σημερινός, ο οποίος πάσχει από κατάθλιψη. Σε ένα μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό πάσχει από κατάθλιψη. Και πώς να μην πάσχει θα μου πείτε, όταν συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο γύρω μας και όταν τα μέσα ενημέρωσης οθούν τα πράγματα προς τα εκεί, με το διεθνές κουτόχορτο ή τα παγκόσμια ψέματα που ξεστομίζουν οι διάφοροι σωτήρες οι οποίοι έχουν μεθόδους ώστε να κάνουν αρχούν ή να οδηγούν τους ανθρώπους σε μια νοοτροπία. Αυτή η νοοτροπία λοιπόν σερβίρεται στον κόσμο με τα διάφορα σλόγγαν, με τις διάφορες αναπόδεικτες αλήθειες, με τα διάφορα σοφίσματα τα οποία βλέπουμε, τα οποία επικρατούν διεθνώς. Και θα εξηγηθούμε. Τι είναι αυτά τα σοφίσματα που διεθνώς επικρατούν? Είναι ψέματα τα οποία έχουν καλό περιτύλιγμα, έχουν αληθοφανείς δικαιολογίες ή επεξηγήσεις, αληθοφανείς, προσέχτε. Και ο μαζάνθρωπος, ο άνθρωπος δηλαδή ο απαίδευτος, ο άνθρωπος ο αγράμματος, ο ασυλλόγιστος, ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ας πούμε ειδικές γνώσεις πάνω σε αυτά τα θέματα ή δεν έχει μεγάλη αντίληψη, αυτό εκμεταλλεύονται. Γιατί μπορεί να είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βγάλει το λύκειο, έχει βγάλει το πανεπιστήμιο, αλλά να είναι μαζάνθρωπος. Να κρέμεται δηλαδή σε αυτές τις ψεύτικες παγκόσμιες υποθέσεις και καταστάσεις που σερβίρουν στον κόσμο μέσω των μεγάλων εικονοποιητικών μηχανών, τα μεγάλα κανάλια σου λέει, το είπε το τάδε κανάλι, το είπε το CNN. Είναι θέσφατο για αυτόν, τον μαζάνθρωπο, ότι εφόσον το είπε το CNN, αυτή την ανακάλυψη, αυτή την αποκάλυψη, αυτό το πράγμα, είναι για αυτόν ένα θέσφατο, μια αλήθεια. Όμως, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα για τον απλούστατο λόγο ότι η σοφία των πατέρων και οι άνθρωποι οι οποίοι αγωνίζονται πνευματικά μπορούν να αποκαλύψουν αυτές τις ψεύτικες αλήθειες και να τις βγάλουν σκάρτες με πάρα πολύ απλό και προσιτό προς όλους τρόπο. Αλλά ας αρχίσουμε λιγάκι να μπούμε σε αυτά τα διεθνή ψέματα, τα παγκόσμια ψέματα που σερβίρει το διεθνές κουτόχορτο με ένα συγκεκριμένο σκοπό, να οδηγηθούν οι μάζες εκεί που θέλουν οι κυβερνώντες τους λαούς. Και βέβαια θα αρχίσουμε από αυτά που είναι τα μεγάλα θεολογικά ψέματα, θα λέγαμε αυτή τη φορά, όπως πρώτο μεγάλο ψέμα, να το θυμάστε, όλες οι θρησκείες του κόσμου είναι ίδιες. Αυτό έχει γίνει αναθέσφατο που αν το αφισβητήσεις, θεωρείσαι βλάκας, θεωρείσαι μη έξυπνος άνθρωπος, θεωρείσαι απαίδευτος. Όλες οι θρησκείες είναι ίδιες. Γιατί συμφέρει αυτό? Συμφέρει αυτό για να μην ακουστεί η αλήθεια του χριστιανισμού και του Χριστού. Όλες λέει οι θρησκείες μιλάνε για τον ίδιο Θεό. Δηλαδή και το Κοράνιο μιλάει όπως και το Ευαγγέλιο. Ψέμα μέγιστο. Έχουν κολοσιαίες διαφορές αυτά τα δύο βιβλία. Για όσους τα έχουν μελετήσει μπορούν να έχουν μια άποψη και να ξέρουν τι γίνεται. Τέλος πάντων. Όλες οι θρησκείες λοιπόν είναι ίδιες, λένε οι άνθρωποι της μάζας, οι μαζάνθρωποι, οι οποίοι έτσι τους τα έχουν πει και αμάσιτα τα έχουν λάβει μέσα στον εγκέφαλό τους, δίχως επεξεργασία. Ο Θεός λοιπόν του Κορανίου που ζητάει να εξοντώσει τους απίστους είναι ο αληθινός Θεός? Όχι βέβαια.
Και ας μείνουμε μέχρι εδώ, στο ότι όλες οι θρησκείες είναι ίδιες. Να μην το εξετάσουμε βαθύτερα, γιατί θα προλάβουμε να κάνουμε μια ανασκόπηση όλου αυτού του διεθνούς σκουτόχορτου. Δεν έχει καμία σχέση ο Χριστός με όλους τους άλλους ιδρυτές θρησκειών. Μα καμία απολύτως σχέση. Και το ότι αναστήθηκε, και το ότι σταυρώθηκε, και το ότι προφητεύτηκε. Δεν υπάρχει κανένας προφητευμένος σε καμιά άλλη θρησκεία. Και βέβαια η Μασονία, όπως έχουμε πολλές φορές πει, προβάλλει την άποψη ότι κάθε χρόνο, κάθε εποχή έρχεται και ένας μεγάλος απεσταλμένος. Ο πρώτος μεγάλος απεσταλμένος είναι ο Κρίσνα, μετά είναι ο Βούδας, μετά είναι ο Σοκράτης, μετά είναι εκείνος και εκείνος και εκείνος και τελευταία είναι και ο Χριστός. Άλλη μεγάλη κοτσάνα και ψέμα. Δεύτερο μεγάλο ψέμα, πάμε σε αυτό. Ο άνθρωπος κατάγεται από τον πίθηκο. Δίχως να το έχουν εξετάσει, το θεωρούν θέσφατο επειδή το λένε τα μεγάλα κανάλια. Επειδή το είπε ο Δαρβίνος. Λες και ο Δαρβίνος ήταν ο σωτήρας, ο φωτιστής της ανθρωπότητας. Δεν υπάρχουν άλλοι. Δεν υπάρχουν οι επιστήμονες που είναι αντιδαρβινιστές κλπ. Ο Δαρβίνος, ό,τι είπε ο Δαρβίνος. Ο Δαρβίνος το είπε. Είναι αλήθεια. Το ψέμα του μαζάνθρωπου. Και τον ρωτήσανε κάποιον, εκ μητρός κυρία είστε από τον πίθηκο ή εκ πατρός. Και συγχύστηκε τότε που μέτρησε τα καρδιά του και σηκώθηκε και έφυγε ο μιλητής. Ο άνθρωπος λοιπόν κατάγεται από τον πίθηκο είναι ένα ψέμα. Είναι ένα ψέμα που και η Αγία Γραφή το βεβαιώνει, διότι ο άνθρωπος πάντοτε ήταν νοήμων, αφού γεννήθηκε κατ' εικόνα και ομοίωση. Δεν πήρε το κατ' εικόνα και ομοίωση σιγά σιγά, όπως λένε αυτοί, ότι γεννήθηκε από τον πίθηκο άνθρωπο κλπ. Και δεν είναι ώρα τώρα να ανατρέψουμε αυτή τη θεωρία, αλλά δύο πράγματα θα πούμε. Πρώτον, δεν υπάρχουν μουσεία, ιστορικά μουσεία, άσε τα προϊστορικά που λένε προϊστορικά είναι ψέματα. Δεν υπάρχουν προϊστορικά μουσεία, δεν έχουν τίποτα μέσα. Κάτι πέτρες έχουν, κάτι σκαλιστά, κάτι αυτά, τίποτα. Ο άνθρωπος είναι από τη στιγμή που μπορεί να βάλει τέσσερις πέτρες μία πάνω στην άλλη. Δεν έχει βρεθεί ένας πολιτισμός προ 10.000 χρόνων που να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Άρα λοιπόν το ψέμα ισχύει. Περί τριαδικού Θεού το ψέμα αυτό ότι υπάρχει ένας Θεός μόνο και δεν είναι τριαδικός και δεν μπορεί να είναι τριαδικός ο Θεός που λένε και οι Αχωβάδες, λέει είναι οι ψευτοϊαχωβίδες, ψευτοχριστιανοί αυτοί, μπορεί να έχει λέει τρία πρόσωπα, ένας Θεός με τρία πρόσωπα, τι πράγματα είναι αυτά. Δηλαδή που θέλουμε βάζουμε τη λογική, που θέλουμε βάζουμε το υπέρλογο. Αν πάρουμε και έτσι η Παναγία πώς γέννησε τους λέμε εμείς οι Αχωβάδες, δίχως σπέρμα ανδρός. Εκεί δεν υπάρχει το υπέρλογο, υπάρχει λογική. Έτσι είναι και η Αγία Τριάδα. Δεν μπαίνει η λογική εκεί. Το είπε ο Χριστός. Πατήριο και Άγιο Πνεύμα είναι θέσφατο. Άλλο ψέμα μεγάλο. Θα γίνει κάποτε ειρήνη, λέει, στον κόσμο. Και βλέπουμε συνεχώς πολέμους και όποιους συνεχώς πολέμους και χειροτερεύσεις και καλά. Πότε θα γίνει λοιπόν αυτή η ειρήνη στον κόσμο? Δεν θα γίνει ποτέ. Το λέει και η Αποκάλυψη. Δεν υπάρχει. Η ειρήνη βρίσκεται μέσα στον άνθρωπο, στην ψυχή του ανθρώπου. Δεν βρίσκεται στις κοινωνίες. Οι κοινωνίες πάντα θα είναι σε αντιπαλότητα. Πάντα θα υπάρχουν οι καλοί και οι κακοί άνθρωποι οι οποίοι θα αντιπαλεύουν. Άρα η ειρήνη στον κόσμο, ξεχάστε το, δεν πρόκειται να γίνει. Αυτή η ειρήνη είναι μια σύμβαση για το σταμάτημα ενός πολέμου. Η ειρήνη στον κόσμο δεν υπάρχει. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 100 αιστείες πολέμου. Και δημιουργούνται συνεχώς και νέες. Από τους επιγειριάρχους, όπως φαίνεται, για να μπορούν να διευθετούν τους ανθρώπους που βάζουν αυτοί να τους υπακούν. Τα ανδρίκελα δηλαδή. Έχουμε πρόοδο, λέει. Πώς έχουμε πρόοδο? Τι πρόοδο όμως? Τεχνολογική. Δεν μας λένε αν έχουμε πρόοδο. Πνευματική, που εκεί υστερούμε, αλλά τεχνολογική. Μάλιστα, αυτό υπάρχει. Συνέχεια γίνονται ανακαλύψεις, επιστημονικές ανακαλύψεις, το διάστημα κλπ. Αλλά αυτή δεν είναι πρόοδος, έτσι. Όπως λένε και οι κομμουνιστές συνέχεια, ας πούμε, οι σταλινιστές, οι άνθρωποι του κατεστημένου αυτού, λένε ότι θα γίνει ειρήνη στον κόσμο, είμαστε ειρηνιστές, δεν θέλουμε τον πόλεμο, κανένας δεν το θέλει τον πόλεμο, ξέρετε κάποιον να θέλει τον πόλεμο, μόνο οι πολεμοκάπηλοι τον θέλουν για να πουλάνε τα όπλα τους. Ο κόσμος δεν θέλει τον πόλεμο. Και μιλάνε για μια διαρκή πρόοδο. Πού τη βλέπουν αυτή τη διαρκή πρόοδο? Εφόσον τα κάνανε έτσι όπως τα κάνανε. Οι νεοεποχήτες τώρα
που αρνούνται την παρέμβαση του Θεού στον κόσμο, γιατί θέλουν να έχουν τη δική τους παρέμβαση, βέβαια. Ποιος θα παρεμβαίνει στον κόσμο, οι μεγάλοι αυτοί, έτσι. Οι τεχνοκράτες, ας πούμε, και οι σεντολόγοι και όλοι αυτοί. Λοιπόν, τι λένε αυτοί? Ότι ο κόσμος θα καταστραφεί και θα ξαναγεννηθεί από μόνος του. Δεν υπάρχει Θεός που να φτιάξει τον κόσμο, να τον γεννήσει και να τον ξανανεώσει, όπως λέει το Ευαγγέλιο, που θα καινουριώσει τον κόσμο, λέει ο Απόστολος Πέτρος, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις, και ο Απόστολος Παύλος και πολλοί άλλοι λένε ότι ο Θεός θα φτιάξει αυτόν τον κόσμο ξανά από την αρχή. Αυτοί λένε όχι, αυτομάτως θα καταστραφεί ο κόσμος μόνος του και θα ξαναγεννηθεί από μόνος του. Δηλαδή ένας κόσμος ερήμην του Θεού, έτσι. Έχουμε πει, τις θρησκείες που είναι ίδιες, μέγα ψέμα, τον άνθρωπο που κατάγεται από τον πίθηκο, μέγα ψέμα, ότι ο Θεός είναι ένας και όχι τριαδικός, μέγα ψέμα, ότι θα γίνει ειρήνη στον κόσμο, άλλο ψέμα, και πάμε στην πρόοδο και αυτό ψέμα, διότι η πρόοδο πνευματική γίνεται μόνο μέσα στην ψυχή του ανθρώπου και του ανθρώπου ο οποίος είναι συνδεδεμένος με τα μυστήρια της Εκκλησίας και με τον Χριστό. Μόνο εκεί μπορεί να υπάρχει μια πρόοδος εσωτερική, πνευματική, δηλαδή κάθε άνθρωπος μέσα του προοδεύει, εάν θέλει, να φτάσει σε κάποια όρια αγιότητος. Έξω θα υπάρχει πάντα αυτός ο κόσμος. Και φτωχοί θα υπάρχουν, και πλούσιοι θα υπάρχουν, και πόλεμοι θα υπάρχουν. Αλλά μην πτωείτε κανένας από αυτά που λέω, διότι ο Κύριος έχει νικήσει τον κόσμο, μας λέει. Έτσι. Δεν είμαστε πολεμοκάπηλοι, δεν μας αρέσει, αλλά είμαστε ρεαλιστές. Ξέρουμε ότι υπάρχει πόλεμος και θα υπάρχει πόλεμος μέχρι το τέλος της, όταν έρθει ο Χριστός να κρίνει τον κόσμο, μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία. Άλλο ψέμα, θα έρθει νέος Χριστός, όχι αυτός που ξέρουμε ο ιστορικός ο παλιός, αλλά ένας καινούριος Χριστός. Αυτός λοιπόν θα είναι ο Αντίχριστος. Έτσι τον παρουσιάζουν, σαν τον υδροχοϊκό Χριστό, σε εποχή του υδροχώου. Βαθίζουμε σε μια νέα εποχή, στην εποχή του υδροχώου. Άλλο ψέμα η εποχή του υδροχώου και άλλο ψέμα ότι θα έρθει άλλος Χριστός. Και ξέρουμε εμείς οι χριστιανοί ότι θα είναι ο Αντίχριστος αυτός. Με τη μετασάρκωση θα τελειοποιηθούμε σε μια άλλη ζωή. Εδώ τώρα είναι. Άλλο χοντρό ψέμα αυτό της ανθρωπότητας. Από τα πολύ χοντρά ψέματα είναι αυτό. Για να κάνει τον άνθρωπο σατανάς να μην είναι συγκεντρωμένος σε αυτή τη ζωή, γιατί όπως λέει το Ευαγγέλιο, εδώ θα παιχτεί όλο το παιχνίδι, από εδώ ό,τι κάνουμε και μετά θα κρυθούμε. Δεν έχουμε περιθώρια μετά το θάνατό μας να ξανακάνουμε κάτι σαν πρόοδο πνευματική, ούτε σώμα θα έχουμε, ούτε τίποτα. Θα είμαστε κονσερβοποιημένα πνεύματα προς στιγμή, δηλαδή κοντά στο Θεό να κρυθούμε. Έτσι λοιπόν η μετεσάρκωση τι κάνει? Δίνει μακρύ σκηνή στον άνθρωπο και του λέει: κοίταξε, έχεις περιθώρια σε μια άλλη ζωή να τελειοποιηθείς. Άσε λίγο, χαλάρωσε σε αυτή τη ζωή, κάνε ό,τι κάνεις. Και έτσι τον εκοροϊδεύει και τον εβάλλει στο λάκκο, αυτή η μετεσάρκωση, η οποία είναι κατηραμένη και αποδιωγμένη από την Εκκλησία με αφορισμό των μετασαρκωτών. Τους έχει αφορήσει η Οικουμενική Σύνοδος. Πάει και η μετεσάρκωση, το 7ο ψέμα, όπως έχουμε εδώ επισημάνει. Άλλο ψέμα, το 8ο ψέμα. Το κύτταρο έγινε τυχαία. Ο άνθρωπος έγινε τυχαία. Πράγμα πολύ απίθανο, πάρα πολύ απίθανο, διότι για να γίνει ένας ανθρώπινος οφθαλμός, όλα τα στοιχεία του Μεντελέγεφ να ανακατευθούν υπό οποιασδήποτε συνθήκες και επάπειρον χρονικό διάστημα, είπαν 50 νομπελίστες, καθηγητές, μεγάλοι επιστήμονες, ότι αποκλείεται σε όλες τις αιωνιότητες των αιωνιοτήτων αυτά τα 100 τόσα στοιχεία του Μεντελέγεφ να ανακατευθούν, να οργανωθούν και να κάνουν έναν ανθρώπινο οφθαλμό. Αποκλείεται. Αυτό είπαν οι άνθρωποι αυτοί, είπαν δεν είναι τυχαίοι, είναι μεγάλοι επιστήμονες, έχουν πάρει τα Νόμπελ. Το ότι υπάρχουν άλλοι άνθρωποι στο σύμπαν. Αυτό το θέτουμε και εμείς με ένα ερωτηματικό. Το θέτουμε με ένα ερωτηματικό. Γιατί? Διότι το Ευαγγέλιο δεν αποφαίνεται, μερικοί όμως λένε, ακόμα και οι πατέρες της Εκκλησίας το έχουν πει, νομίζω ο Κλήμης, αν δεν κάνω λάθος, ή κάποιος άλλος, ότι εκεί που ο Χριστός λέει υπάρχουν και άλλα δώματα στο σπίτι του πατέρα μου, ίσως εννοεί εκτός της γης άλλους τόπους και κατοικίες που να υπάρχουν νοήμωνα όντα, τα οποία να συνεργάζονται
με το Θεό, να υπάρχουν προφητείες κλπ. Έτσι λοιπόν βάζουμε ένα ερωτηματικό. Εδώ δεν είμαστε αποκλειστοί. Οι Ορθόδοξοι δεν πρέπει να είμαστε κάθετοι, να πούμε δεν υπάρχει αλλού, σε άλλους πλανήτες, σε άλλο σημείο του σύμπαντος αυτού, ύπαρξη όντων, ζωντανών όντων. Αυτό το βάζουμε, είναι λίγο απίθανο να υπάρχει και νομίζω ο πατήρ Πορφύριος είπε ότι δεν υπάρχει πουθενά άλλο στο σύμπαν ζωή παρά μόνο στη γη. Βάζουμε όμως ένα ερωτηματικό, επειδή υπάρχει αυτή η αμφισβήτηση και άλλοι λένε ότι ο Χριστός είπε αυτή τη λέξη, ότι υπάρχουν πολλές μονές εισήν, πολλοί τόποι κατοικίας υπάρχουν για τον Πατέρα. Ο Πατέρας έχει φτιάξει και όντα τα οποία δεν είναι ενσώματα, όπως είναι υλικά δηλαδή, όπως είναι οι άγγελοι, οι αρχάγγελοι, οι κυριότητες, οι θρόνοι. Δεν μας λένε τα χερουβίμ, τα σεραφείμ ότι είναι υλικά, έχουν υλική υπόσταση αυτά τα πράγματα, έχουν πνευματική υπόσταση. Υπό αυτήν την έννοια υπάρχουν άλλα όντα εκτός από τον άνθρωπο. Αλλά δεν ξέρουμε στους πλανήτες αν υπάρχουν όντα όπως ο άνθρωπος. Τώρα, τι λένε οι επιστήμονες, λένε πολλά. Λένε ότι υπάρχουν τόσοι πλανήτες που μοιάζουν με τη γη κλπ. Και έχουν νερό και έχουν. Κλπ. Και έχουν άνθρακα που μπορεί να κάνει ζωή και τέτοια πράγματα. Ας σταματήσουμε εδώ. Αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν άλλοι άνθρωποι στο σύμπαν. Βάζουμε ένα ερωτηματικό. Να σας πω κάτι. Γιατί τριβελίζονται πολλοί άνθρωποι για αυτό το ερώτημα. Γιατί πάσχουν και υποφέρουν. Δεν είναι σωτηριώδες αυτό, ούτε θα το ζητήσει κανένας. Δεν θα σου ζητήσει ο Θεός αν υπάρχουν άλλοι πολιτισμοί μέσα στο σύμπαν κλπ. Αυτό είναι μια περιέργεια επιστημονικού είδους και φαντασίας. Ας υπάρχουν ή ας μην υπάρχουν. Δεν μας ενδιαφέρει πολύ αυτό. Οι άλλοι πλανήτες. Η νέα εποχή όμως και η μασονία το χρησιμοποιεί αυτό το χαρτί και λέει ότι ναι, υπάρχουν κλπ. Για ευλόγους το ψέμα πάντοτε, η αβεβαιότητα και όλα αυτά συμφέρει τον αυτόν που το επιβάλλει. Γιατί είτε με την υπεργνώση μπορεί να ελκύσει τους άλλους, ότι έχουν μια γνώση παραπάνω από εσάς που δεν μπορείτε να τη φτάσετε εσείς, γιατί εγώ είμαι κάποιο εκλεκτό όν, παραδείγματος χάρη. Έτσι λένε αυτοί οι άνθρωποι, οι μάγοι και οι μασόνοι, αυτό εκεί στηρίζονται. Ή στον τρόμο. Σε τρομοκρατώ, σου λέω πρόσεχε, θα πεθάνει το παιδί σου, αν δεν κάνεις εκείνο το άλλο, το άλλο. Εσύ το χάβεις και αρχίζεις και με πληρώνεις για να μην γίνουν αυτά τα κακά. Ένας άλλος τρόπος διακυβέρνησης του κόσμου είναι ο τρόμος, η τρομολαγνία. Γι' αυτό και τα μέσα ενημέρωσης, βλέπετε, πάντοτε αρχίζουν με πολέμους, με τρόμους, με αυτά, με επαναστάσεις, με συγκρούσεις κλπ. Τέλος πάντων. Τα ζώα λένε ότι έχουν ψυχή. Προσέξτε το αυτό. Λοιπόν, τα ζώα έχουν ψυχή, αλλά όχι σαν του ανθρώπου. Ο άνθρωπος έχει ψυχή αιώνια. Τα ζώα έχουν ψυχή μόνο για αυτόν τον κόσμο. Γιατί τα ζώα είναι κομπιούτερ τα οποία έχουν προγραμματιστεί για αυτή τη ζωή και μάλιστα για εξυπηρέτηση του ανθρώπου. Μην το ξεχνάμε αυτό. Δεν είναι αυτοτελειώντα. Εξαρτώνται από τον ίδιο τον άνθρωπο. Γι' αυτό και ο άνθρωπος κυριαρχεί πάνω με τη λογική του και με τη δύναμη του νου του πάνω στην άλλη ζωή του πλανήτη, στα φυτά και στα ζώα. Τα ζώα λοιπόν δεν έχουν λογική ψυχή, έχουν μια ψυχή, έχουν συναισθήματα, πρέπει να τα προσέχουμε, να μην τα χτυπάμε, να μην τα κακομεταχειριζόμαστε, γιατί είναι πλάσματα του Θεού και αυτά, θέλουν και αυτή τη σοφή μεταχείρισή τους, όπως και τα φυτά θέλουν τη σοφή μεταχείρισή τους. Και τα δέντρα θέλουν τη σοφή μεταχείρισή τους. Δεν μπορεί να κόβεις ένα δάσος ολόκληρο και να αλλάζεις το οικοσύστημα εκεί πέρα. Είναι εγκλήματα αυτά. Ούτε μία αμφιβολία. Δεν τα απορρίπτουμε όλα αυτά. Αλλά τα ζώα εξυπηρετούν τον άνθρωπο. Δεν γίνανε για να τα λατρεύει ο άνθρωπος. Αυτά γίνανε σε παλιότερες εποχές που λατρεύαν τις γάτες, οι Αιγύπτιοι, οι Κινέζοι, οι Ινδοί, λατρεύανε σκύλους, γάτες, κουνέλια, κουκουβάγιες κλπ. Κλπ. Ποντίκια μέχρι κατσαρίδες στην Ινδία. Λοιπόν, και τελειώσαμε και με τα ζώα. Που λένε ότι έχουν ψυχή. Έχουν, αλλά για αυτόν τον κόσμο. Δεν πρόκειται να συνεχιστεί αυτή η ψυχή όπως του ανθρώπου μετά το θάνατό τους. Πεθαίνουν τα ζώα, πεθαίνει και η ψυχή τους μαζί. Είναι ένα είδος δηλαδή ψυχής γήινης. Ενώ εμείς έχουμε ψυχή υπεργήινη. Τώρα, η Εκκλησία έχει πολλά λεφτά. Είναι ψέμα διότι το κράτος αποδεδειγμένα έχει 90 φορές περισσότερα λεφτά από την Εκκλησία. Το 10% και ίσως και λιγότερο, μερικοί λένε για το 4%, αλλά εγώ λέω ας είναι το 10%. Τα παρουσιάζουν όμως οι δημοσιογράφοι και οι άλλοι ως εξής, ότι η Εκκλησία έχει τον πολύ πλούτο και το κράτος έχει το λιγότερο. 90% είναι η διαφορά. 90% έχει το κράτος και 10% η Εκκλησία. Έχει δώσει πάρα πολλά η Εκκλησία. Κάποτε είχε η Εκκλησία πάρα πολλά, την εποχή που
υπήρχε την εποχή που υπήρχε η τουρκοκρατία. Τα γράφανε στα μοναστήρια οι άνθρωποι για να μην πάνε στο κράτος του τουρκικού. Άλλο ψέμα. Ο εγκέφαλος ταυτίζεται με την ψυχή. Το έχουν πάθει και πολλοί ψυχίατροι αυτό. Λένε ότι η ψυχή εδράζεται στον εγκέφαλο, δίχως αποδείξεις. Αν τους πεις πώς είναι αυτό το πράγμα, δεν ξέρουν να σου πούνε. Εδώ το Ευαγγέλιο λέει ότι ζούμε δίχως εγκέφαλο, δίχως σώμα. Άρα η ψυχή είναι κάτι που ξεπερνάει τον εγκέφαλο. Ο εγκέφαλος είναι ένα όργανο. Η ψυχή όμως είναι ένα υπερόργανο. Τώρα, αν έχει σχέση ο εγκέφαλος με την ψυχή, είναι φανερό ότι έχει. Κάποια σχέση έχει ο εγκέφαλος με την ψυχή. Αλλά όχι ότι όταν πεθάνει ο εγκέφαλος πεθαίνει και η ψυχή. Αυτό είναι το λάθος. Αυτό είναι το μέγα λάθος πολλών ψυχιάτρων. Είναι οι ληστές ψυχίατροι, λέει πέθανε, σταμάτησε ο εγκέφαλος. Δεν υπάρχει ψυχή στον άνθρωπο. Μα δεν ξέρουμε όμως η ψυχή αν εδράζει στον εγκέφαλο ή σε όλο το σώμα ή στο κάτω-κάτω η ψυχή μπορεί να βρίσκεται σε όλο το σύμπαν. Αυτό μην το πάρετε ότι είναι θέσφατο και το λέει το Ευαγγέλιο. Εγώ κάνω μια σκέψη και λέω, η ψυχή δεν έχει όρια, είναι και εκτός σώματος. Πώς επικοινωνούμε με άλλους ανθρώπους? Δίχως τηλεφωνήματα και τηλεγραφήματα επικοινωνούμε. Σήμερα σε σκεφτόμουν, λέει και αυτό, γιατί ξέρω θα με πάρεις τηλέφωνο και με πήρες. Πώς επικοινωνούμε? Άρα η ψυχή επικοινωνεί με τους άλλους ανθρώπους, επικοινωνεί και με το Θεό. Άρα η ψυχή που βρίσκεται, δεν έχει τόπο η ψυχή. Είναι πάνω από το χρόνο και τον τόπο η ψυχή του ανθρώπου. Πώς ζούμε με ψυχή μετά το θάνατο, αφού πεθαίνει ο εγκέφαλος του ανθρώπου? Δεν έχουν συλλογιστεί αυτοί οι άνθρωποι που τα λένε αυτά? Το Ευαγγέλιο δεν λέει ότι ο Αβραάμ είδε τον Χριστό και χάρηκε? Πώς τον είδε? Αν δεν ήταν η ψυχή του Αβραάμ που είδε τον Χριστό μετά από τόσα χρόνια που φάνηκε ο Χριστός μετά τον Αβραάμ. Και χιλιάδια παραδείγματα. Ζει λοιπόν με τα θάνατο η ψυχή. Άρα η ψυχή δεν εδράζει στον εγκέφαλο, ούτε στο σώμα, αλλά είναι κάτι το μυστηριώδες, το υπερούσιο, το θεϊκό, είναι σπίθα του Θεού και έχει επικοινωνία με όλα. Πώς πηγαίνουμε ξαφνικά με την ιδιότητα της ψυχής, δεν πηγαίνουμε από το ένα μέρος στο άλλο πνευματικά? Κάνουμε μια έτσι και βρισκόμαστε στην Αμερική. Μέσω της μνήμης, μέσω της ψυχής. Πώς γίνεται αυτό? Αν δεν υπήρχε η ψυχή αυτή να καλύπτει την απόσταση αυτή είναι που λέμε. Έχουμε φτάσει στα 12-13 ψέματα. Και έχουμε ακόμα, αν μας πάρει ο χρόνος, 10 λεπτά περίπου, ένα τέταρτο, να μιλήσουμε αγαπητοί για 30-35 ψέματα. Εκατομμύρια υπάρχουν, αλλά συγκεντρωτικά λέμε τόσα. Άλλο ψέμα. Ο Βούδας, ο Μωάμεθ, ο Πλάτωνας, ο Ράμα είναι στο ίδιο πνευματικό επίπεδο με τον Χριστό. Κι όμως κανένας από αυτούς, το Βούδας, το Μωάμεθ, το Πλάτωνας, το Ράμα, ούτε άλλοι, οπωσδήποτε λένε πολλοί, το Μωυσή κλπ, δεν έκαναν τα θαύματα που έκανε ο Χριστός. Ούτε είχαν την πνευματική δύναμη του Χριστού, ούτε έδωσαν τέτοια διδασκαλία, τέλεια διδασκαλία που έδωσε ο Ιησούς Χριστός. Άρα, ο Ιησούς Χριστός είναι μεν άνθρωπος και μπορεί να συγκριθεί με τους ανθρώπους στο ανθρώπινο το επίπεδο, αλλά είναι και Θεός που δεν μπορεί να συγκριθεί με κανέναν άνθρωπο. Πώς θα συγκριθεί τώρα ένας άνθρωπος με τον Θεό? Ο Χριστός έχει θεϊκή υπόσταση, είναι θεάνθρωπος. Σαν άνθρωπος, ανώτερος όλων των ανθρώπων. Σαν Θεός, ασύγκριτος με τους ανθρώπους. Γιατί τον συγκρίνει η Μασονία και η Νέα Εποχή? Για να μεταφέρουν το ψέμα. Για να αποδείξουν το πνεύμα του Σατανά που τους κυριαρχεί, ότι και ο Χριστός ήταν ένας σαν τους άλλους. Τίποτα το ιδιαίτερο, δηλαδή. Ένας Κρίσνα, μια μετεσάρκωση λένε μερικοί του Βούδα, ήταν και ο Χριστός. Ακούστε. Ή μετεμψύχωση ή μετεσάρκωση κλπ. Ο Βουδισμός, οι Πυθαγόροι και οι Μασόνοι πιστεύουν στη μετεσάρκωση. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι και οι νεοεποχήτες. Όμως το Ευαγγέλιο λέει ο Απόστολος Παύλος στην Εβραίους, στο 1ο κεφάλαιο, αν δεν κάνω λάθος, Εβραίους 1ο κεφάλαιο, λέει
άπαξ απόκειται τις ανθρώπεις από θανήν. Μια φορά πρόκειται να πεθάνουμε. Αν ξαναγεννιόμαστε, δεν θα πεθαίναμε 2 και 3 και 10 φορές. Βέβαια, θα πεθαίναμε, διότι θα πήγαινε η ψυχή μας σε άλλο σώμα και θα ξαναπέθαινε το σώμα. Δεν πεθαίνουμε όμως άλλη φορά, το λέει άπαξ, μια φορά. Το άπαξ θα πει μια φορά. Μια φορά θα πεθάνουμε. Γι' αυτό να έχουμε το νου μας. Βλέπουμε στο Ευαγγέλιο ότι πεθαίνει ο πλούσιος και πάει στον τόπο των βασάνων και ο Λάζαρος στην αγκαλιά του Αβραάμ. Δεν πήγανε σε άλλα σώματα ο πλούσιος και ο Λάζαρος. Πήγανε κατευθείαν στην άλλη ζωή. Δεν υπάρχει μετεσάρκωση. Δεν, το Ευαγγέλιο δεν μιλάει για μετεσάρκωση. Η πιο μεγάλη αποτυχία που λένε οι μετεσαρκωτές, ας πούμε, αυτοί οι οπαδοί της, είναι για τον Ηλία. Λέει ο Ηλίας, λέει, ο Ιωάννης ο πρόδρομος, λέει, είναι μετεσάρκωση του Ηλία. Επειδή το είπε κάποιος εκεί πέρα, μέσα στο Ευαγγέλιο, ένα τυχάρπαστο, δεν το είπε ο Χριστός, το είπε κάποιος ο οποίος μπορεί να πίστευε στη μετεσάρκωση. Και λέει, το είπε ο Ηρώδης, λέει, ο Χριστός είναι μετεσάρκωση του Ιωάννη που είχα σκοτώσει εγώ. Έφυγε το πνεύμα του Ιωάννη και μπήκε, λέει, και στον Χριστό. Μα πώς θα γίνει, αφού ήταν ισόκεροι, δηλαδή δεν πέθανε ο ένας για να μπει το σώμα στον άλλον. Δηλαδή λένε κάτι απίθανα πράγματα. Αλλά η μεγαλύτερη παρούφα που έχουν πει αυτοί οι μετεσαρκωτές είναι ότι ο Ηλίας μετεσαρκώθηκε και έγινε ο Ιωάννης ο πρόδρομος. Κι όμως εδώ είναι τώρα το σφάλμα το μεγάλο αυτών των ανθρώπων που δεν διαβάζουν το Ευαγγέλιο. Ότι ο Ηλίας δεν έχει πεθάνει ακόμα. Πώς λοιπόν, αφού δεν έχει πεθάνει, Κύριε, έχει πάει το πνεύμα του στον Ιωάννη, αφού είναι με το σώμα και με το πνεύμα του εδώ, κάπου είναι. Τον εγκρατάει ο Θεός, λέει, δεν έχει πεθάνει ο Ηλίας. Δύο άνθρωποι δεν έχουν γευτεί θάνατο, ο Ηλίας και ο Ενόχ. Διαβάστε την Αποκάλυψη, να δείτε ότι θα τους σκοτώσει ο Αντίχριστος αυτούς και θα αναστηθούν, λέει, μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου. Και εκεί προφητεύεται η τηλεόραση και όλα τα μέσα ενημέρωσης, τα φωτογραφικά κλπ. Γιατί λέει, θα τους δει όλη η γη, όλες οι φυλές, οι γλώσσες κλπ. Άρα η μετεσάρκωση δεν υπάρχει στο Ευαγγέλιο, είναι ψέμα και ο Ριγένης, ο οποίος πίστευε στη μετεσάρκωση, αναγκάστηκε η Εκκλησία να τον αφορήσει. Άλλο ψέμα, 15ο, θα κατασκευαστεί άνθρωπος από συνθετική ύλη. Καλά, εδώ δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα, διότι είναι φανερή η πλάνη αυτών των ανθρώπων. Είναι τρομερή και φανερή. Λοιπόν, ο άνθρωπος πορεύεται από τον πίθηκο, το είπε και ο Πάπας, ο προηγούμενος Πάπας, λέει, ζητάμε συγγνώμη, λέει, που είχαμε άλλη γνώμη από τον Δαρβίνο, λέει, αλλά τώρα, λέει, καταλάβαμε ότι ο Δαρβίνος είχε δίκιο, άρα ο άνθρωπος κατάγεται τον πίθηκο. Μα ο Βατικάνιος Πάπας ήταν πάντοτε πνεύμα αντιλογίας στο Ευαγγέλιο και πάντοτε άνθρωπος του κακού, άνθρωπος του σκότους. Λοιπόν, ήταν δυνατόν τώρα να πει κάτι σωστό? Άλλο στοιχείο, γιατί σταμάτησε αυτή η εξέλιξη? Πού είναι αυτοί οι προάνθρωποι που γινόντουσαν άνθρωποι, γιατί σταμάτησαν να γίνονται? Εδώ ξέρουμε ότι τα φαινόμενα αυτά δεν σταματάνε. Εδώ ξέρουμε ότι το γονιδιακό υλικό είναι πάγιο σε κάθε είδος. Πώς ο πίθηκος μπόρεσε να γίνει άνθρωπος αφού έχει άλλο γονιδιακό υλικό? Αποτυχίας μεταλλάξεις, θα το ρίξουμε στην τύχη. Τυχαίο που λέει και ο άλλος. Και τώρα πάμε στο φρουιδισμό, μεγάλα ψέματα, ο φρουιδισμός, ο μαρξισμός και ο εχθροί του χριστιανισμού αυτοί, μεγάλη εχθροί, πολέμοι του χριστιανισμού, αντίθετοι με το πνεύμα του Χριστού, ο μαρξισμός, ο φρουιδισμός και ο νιτσεϊσμός, ο υπεράνθρωπος του Νίτσε, η ουτοπία. Ο Φρόιντ κοντολογής, αν εξετάσετε τις απόψεις του, όχι θεολογικές, τις ιατρικές, τις ανθρώπινες, τις ανθρωπολογικές του απόψεις, θα δείτε ότι τι κάνει. Βάζει το ένστικτο ισχυρότερο από τη βούληση. Δηλαδή σου λέει ότι ο άνθρωπος είναι ζώο και κινείται από το ένστικτό του. Μπορεί να ζωοποιηθεί αν θέλει ο άνθρωπος να γίνει ένστικτόδης και να είναι ένας πίθηκος. Αυτό γίνεται. Αλλά δεν είναι έτσι κατασκευασμένος από το Θεό. Το ένστικτο είναι κατώτερο της βουλήσεως. Γι' αυτό και ο άνθρωπος μπορεί και προοδεύει και πατάει πάνω στα ένστικτά του και τα καθοδηγεί ο νους, τα ένστικτα, ο ηγεμόν. Διότι ο άνθρωπος συνεχώς θέλει κάτι, αλλά ο νους τον εφρενάρει. Θέλει να φάει περισσότερο και να πιει περισσότερο. Θέλει να πάει με τις γυναίκες όλες, τη γυναίκα του άλλου, του φίλου του κλπ. Και του λέει όχι ο νους. Τον εφρενάρει. Άρα λοιπόν η βούληση
στην κυριολεξία, είναι ισχυρότερη από το ένστικτο. Πράγμα που δεν το δέχεται ο φρεουδισμός. Γιατί ο φρεουδισμός λέει, ο άνθρωπος δρά κάτω από τα ένστικτα της αναπαραγωγής και της σεξουαλικής ειδονής. Είναι καθαρά ληστική θεωρία ο φρεουδισμός, η οποία έρχεται σε αντίθεση με το πνεύμα του Ευαγγελίου. Και πόσο δεν έχει ταλαιπωρήσει τους ανθρώπους ο φρεουδισμός με αυτά τα βιβλία που έχουν βγει και τα έχουν κάνει θέσφατα. Ο Φρόιντ, μεγάλος επιστήμονας, έκανε τομέας κλπ. Τίποτα. Ένας αντίχριστος ήτανε, Εβραίος στο θρήσκευμα, που ίσως δεν πίστευε και στο Μωυσή ακόμα, ο οποίος κατά ελεύθερη έτσι αυτή είπε ότι το ειδιπόδιο σύμπλεγμα κλπ. Όλα αυτά. Αυτή είναι η κοινωνία του 20ου αιώνα, αυτή ήτανε, και ελπίζω τώρα στον 21ο αιώνα αυτά τα ψέματα να παραμεριστούν. Λοιπόν, αυτοί οι φροντιστές και πολλοί άλλοι λένε ότι δεν υπάρχει ελεύθερη βούληση. Κι όμως, το κατ' εικόνα που έκανε τον άνθρωπο, αυτό σημαίνει ελεύθερη βούληση. Είπαμε ότι άλλο ψέμα είναι ότι θα δημιουργηθεί αταξική κοινωνία. Το να παλεύουν για μια αταξική κοινωνία μέσα στα πλαίσια του ιδεώδους, δεν το βρίσκουμε και πολύ κακό. Δηλαδή, να μην υπάρχει αυτή η μεγάλη ψαλίδα μεταξύ των φτωχών και των πλουσίων. Ναι, αυτά όμως είναι πρόσχημα για να κυβερνήσουν τον κόσμο αυτοί. Και θα υπάρχουν πάντα φτωχοί, διότι ο άνθρωπος περιέρχεται στη ζωή του ακόμα και στη ζωή του ακόμα περιέρχεται σε δύσκολες καταστάσεις. Υπάρχουν πλούσιοι που φτωχοί να είναι. Φτωχοί που γίνανε πλούσιοι. Και εμείς στη ζωή μας μπορεί να ξεκινήσαμε φτωχοί για να πλουτίσαμε κάπως και μετά να τα χάσαμε πάλι τα λεφτά και να πεθάναμε φτωχοί. Αυτά είναι καταστάσεις οι οποίες συμβαίνουν μέσα στη ζωή ενός ανθρώπου. Άρα λοιπόν η φτώχεια δεν είναι κάτι το. Δεν πρόκειται ποτέ να γίνει. Να εξαλειφθεί τελείως, γιατί είναι στο ανθρώπινο γίγνεσθε και η φτώχεια. Βέβαια δεν είμαστε αντίθετοι, όπως είπαμε, στο να πολεμήσει κανείς να μην υπάρχουν πολύ φτωχοί άνθρωποι στον κόσμο. Αυτό δεν είναι κακό. Άλλο ψέμα θα γίνει ισότης των φίλων. Αλλά μην μπούμε τώρα σε αυτό το θέμα, αγαπητοί μου, γιατί θα χαλάσουμε όλοι μας τη θεά ουσία. Ο Θεός είπε ότι ο άντρας και η γυναίκα έχουν ισότητα, είναι ίσοι. Αλλά έχουν και κάποιες διαφορές. Αν όχι κοινωνικές, σωματικές, πνευματικές. Η γυναίκα είναι περισσότερο συγκεντρωμένη στην οικογένεια, στο σπίτι της. Μπορεί και ελύσεται καλύτερα μέσα στο σπίτι από ότι ο άνδρας. Αυτό είναι βαλμένο από το Θεό για να γίνει έτσι το πράγμα. Αλλά ας πούμε τώρα, ας βάλουμε μία, δεν είμαστε εναντίον της ισότητας των δύο φίλων, αλλά να προσέξουμε, διότι αυτή η ισότητα περιέχει μερικές ανισότητες μέσα και τρελά πράγματα τα οποία κατά καιρούς έχουν γίνει από γυναίκες οι οποίες θέλουν μια ισότητα που έφτασε μέχρι να καπνίζουμε τσιγάρο για να είμαστε ίδιοι με τους άντρες ή να παίζουμε τάβλη, ας πούμε. Λοιπόν, το κλείνουμε και αυτό γιατί απλώς το θίγουμε για να προχωρήσουμε στα άλλα. Άλλο μεγάλο ψέμα, το 20ο ψέμα που φτάσαμε, είναι ότι δεν υπάρχει διάβολος. Δήθεν, δεν υπάρχει διάβολος. Αυτό θέλει και ο διάβολος. Ο διάβολος θέλει να είναι ανύπαρκτος, να δημιουργεί την εντύπωση στον άνθρωπο ότι δεν υπάρχει, για να μπορεί να κάνει αθόρυβα τη δουλειά του. Ο ανύπαρκτος απατεώνας είναι πιο σωστός από τον υπαρκτό απατεώνα. Ο αόρατος δολοφόνος είναι πιο σωστός από τον ορατό δολοφόνο. Έτσι και αυτός που είναι δολοφόνος ψυχών θέλει να είναι αόρατος. Όμως, πού στηρίζονται αυτοί και το λένε? Μήπως στηρίζονται στο μυαλό τους? Το Ευαγγέλιο τι λέει? Ότι ο Σατανάς ήρθε και πείραξε τον ίδιο τον Χριστό. Ο Χριστός λέει ότι εγώ ήρθα να διαλύσω, καταλύσω, να αφανίσω τα έργα του διαβόλου. Πώς λοιπόν τολμάνε αυτοί να λένε ότι δεν υπάρχει διάβολος? Απορρίπτουν το Ευαγγέλιο, με λίγα λόγια. Άλλοι δεν πιστεύουν την Ανάσταση, την ύπαρξη του διαβόλου, την ύπαρξη αγγέλων κλπ. Άλλοι λένε πως όλα αυτά είναι συμβολικά. Η Ανάσταση λένε συμβολική, ο διάβολος συμβολικός, ο άγγελος συμβολικός κλπ. Τι να τους πεις? Τι να τους πεις? Όταν όλα αυτά είναι καταστάσεις και οντότητες, όταν λέει το Ευαγγέλιο ότι ο διάβολος ήταν άγγελος στην αρχή, προσωπικό της, υπαρκτό πράγμα,
το οποίο στο τέλος εξέπεσε. Άλλοι λένε, το 22ο ψέμα, η κόλαση και ο παράδεισος δεν είναι αιώνια. Το έχει πει και ο παπισμός αυτός. Και είναι αίρεση. Λέει, είναι παροδικό, η παραδική η κόλαση. Περνά σε ένα άλλο στάδιο στο Πουργατόριο και μετά όλοι πάνε στον παράδεισο. Μα αυτό θα το θέλαμε, θα το ευχόμαστε, γιατί σαν άνθρωποι μας θα δίναμε και αυτό θέλαμε πραγματικά. Αλλά έλα που δεν βγαίνει από το Ευαγγέλιο. Το λέει ο Πάπας για να πάρει ψήφους. Το Πουργατόριο του Πάπα. Ότι δεν έχει μονιμότητα η κόλαση. Υπάρχει και ένα αστείο εδώ πέρα. Ο Λούθυρος λέει, που ήταν αντίπαλος του Πάπα, πήγε στον Πάπα και τον παρακάλεσε να του δώσει την κόλαση. Λέει, εσύ που όλα τα δίνεις με συγχωροχάρτια και τον παράδεισο και το ένα και το άλλο, δώσε μου εμένα την κόλαση. Λέει, τι να την κάνεις, του λέει ο Πάπας, την κόλαση. Τι σε νοιάζει εσένα, τι να την κάνω εγώ την κόλαση, δώσε μου εσύ την κόλαση και πάρ' την, του λέει, τι να την κάνω, την κόλαση, πάρ' την. Μόλις πήρε την κόλαση, λοιπόν, λέει, γράφτο μου, γραφτά. Του έγραψε λοιπόν ο Πάπας, εγώ ο Πάπας, τάδε να πούμε Βικέντιος και λοιπά, ξέρω εγώ να πούμε και λοιπά. Χαρίζω στον επίσκοπο τάδε την κόλαση. Το παίρνει λοιπόν ο Λούθυρος στο χαρτί και βγαίνει έξω στον κόσμο και λέει, παιδιά, τελειώσαμε, σωθήκαμε όλοι. Λέει, γιατί? Λέει, κοιτάξτε, η κόλαση είναι δικιά μου. Την κλείνω και όλοι θα πάμε στον παράδεισο. Δικιά μου δεν είναι. Την κλειδώνω. Δεν πάει κανένας κόλαση και όλοι πάμε παράδεισο. Ανέκδοτο βέβαια, για να γελάει ο κόσμος, αλλά καμία σχέση με την πραγματικότητα. Σχέση έχει με το ότι το Ευαγγέλιο λέει ότι η κόλαση είναι ακίμητος κόλιξ, αιώνια, πυρ άσβεστον, πυρ αιώνιον. Δυστυχώς, αγαπητοί φίλοι, να φροντίσουμε για την ψυχή μας, γιατί υπάρχουν και αυτά. Όποιος δεν τα πιστεύει, κακό του κεφαλιού του κάνει. 24ο ψέμα. Η κόλαση και ο παράδεισος είναι μόνο εδώ, λένε μερικοί. Πώς το βγάζουν αυτοί οι σοφοί, αυτό το συμπέρασμα ότι εδώ είναι η κόλαση και ο παράδεισος? Ίσως το βγάζουν επειδή υπάρχει και εδώ μια τιμωρία, γιατί η κόλαση θα πει τιμωρία, και μια παραδείσια κατάσταση. Ναι, υπάρχει και εδώ και υπάρχει μέσα στον άνθρωπο ο παράδεισος, διότι η συγκατοίκηση με το Θεό από εδώ, από τη γη, ανοίγει τον παράδεισο και ο άνθρωπος βρίσκεται εδώ στον παράδεισο. Εντός ημών η βασιλεία των ουρανών, εντός ημών εστί, είπε ο Χριστός. Ναι, αλλά δεν απέκλεισε ο Χριστός όμως με τα θάνατο παράδεισο και κόλαση, όπως αποκλείουν αυτοί και λένε μόνο εδώ υπάρχει η κόλαση και ο παράδεισος. Όχι μόνο εδώ, υπό μία σχετική έννοια υπάρχει και εδώ, υπό την απόλυτη έννοια όμως υπάρχει και με τα θάνατο. Ας προσέξουμε. 25ο ψέμα. Η αυτοσωτηρία και η αυτοεξέλιξη. Δεν χρειαζόμαστε το Χριστό, ούτε τους Αγίους, ούτε τίποτα, ούτε καμία μίμηση, ούτε μυστήρια της Εκκλησίας. Μπορούμε να αυτοσωθούμε. Πώς να αυτοσωθούμε? Σου λέει τεχνικές, διαλογισμός, γιόγκα, όλα αυτά είναι αυτοσωτηρίες. Εμείς δεν πιστεύουμε στην αυτοσωτηρία. Πιστεύουμε στη σωτηρία του Χριστού και παρακαλάμε τον Χριστό να μας ελεήσει και να μας σώσει. Αυτή είναι η διαφορά από αυτούς οι οποίοι λένε θα αυτοσωθώ εγώ. Θα ανέβω πνευματικά μέσω των δικών μου δυνάμεων. Πού τις βρήκες εσύ τις δυνάμεις για να ανέβεις πνευματικά? Κάνοντας ασκήσεις γιόγκα και τρώγοντας χόρτα νομίζεις ότι θα γίνεις Θεός? Αυτό είναι το πνεύμα της νέας εποχής. Άλλη τρέλα. Και φτάνουμε στο τέλος. Σας έχω κουράσει, ξέρω, αλλά πρέπει να κάνουμε και άλλη εκπομπή. Είμαστε στον αριθμό 27. Δεν έχουμε κι άλλα. Τέλος πάντων. Ας πούμε ότι τα κυριότερα ήταν αυτά. 53 ψέματα. Κορυφαία ψέματα. Αλλά σε 27 τώρα. Το καλό δήθεν είναι ίσο με το κακό. Προσέχτε, η παγίδα. Εάν το καλό ήταν ίσο με το κακό, δεν θα υπήρχε καμία δημιουργία. Θα υπήρχε μια στασιμότητα. Αφού ο Θεός τον έκανε τον κόσμο από αγάπη και καλοσύνη, γιατί κάθε δημιουργός αγαπάει αυτό που κάνει, ο πατέρας αγαπάει το παιδί του, η μάνα αγαπάει το παιδί της, ο καλλιτέχνης αγαπάει τη ζωγραφική του, ο ομιλητής αγαπάει τις ομιλίες του, οποιοδήποτε δημιουργεί κάτι αγαπάει το δημιουργήμα του, αλλιώς δεν θα το έκανε. Έτσι και ο Θεός αγάπησε να κάνει τον άνθρωπο, ήθελε να τον κάνει, τον έκανε και τον αγαπάει. Αφού λοιπόν έκανε ο Θεός τον άνθρωπο και μετά έρθει το κακό να καταστρέψει τη δημιουργία και τον άνθρωπο, πώς είναι ίσα αυτά τα πράγματα? Το κακό δεν είναι θέση, είναι αντίθεση. Το καλό είναι θέση. Πρώτα κάνεις ένα ωραίο πράγμα και μετά το καταστρέφεις. Πώς καταστρέφεις κάτι ανύπαρκτο?
Πώς θα κατάστρεφε το κακό τη δημιουργία αν δεν υπήρχε η δημιουργία? Το σκεφτήκαμε αυτό ποτέ? Άρα ο Σατανάς είναι καταχραστής της δημιουργίας του Θεού. Αν δεν υπήρχε το καλό που έκανε ο Θεός στη δημιουργία, δεν θα μπορούσε αυτός να την καταστρέψει, γιατί δεν θα υπήρχε ούτε ο ίδιος. Επομένως το καλό δεν είναι ίσο με το κακό. Το καλό είναι ανώτερο από το κακό. Γι' αυτό και θα νικήσει ο Χριστός στο τέλος. Αλλά αυτοί που δεν θέλουν να νικήσει ο Χριστός, τι μας λένε? Ίσα και όμοια είναι. Και κάνουν και τις μαντάλες αυτά, το μαύρο και το άσπρο, ξέρετε αυτά, την αίρεση του ζωραστισμού των Περσών, την έχουν κλπ. Για να δείξουν ότι το καλό δήθεν είναι ίσο με το κακό. Και πάμε στο σατανισμό που λέει: όταν σκοτώσει, θα πάρει την ψυχή του θύματος. Άλλη τρέλα αυτή. Βουντού και σατανισμός εδώ. Όταν φας το μυαλό, παίρνει την εξυπνάδα του. Αν φας δηλαδή το μυαλό ενός έξυπνου ανθρώπου, λένε οι σατανιστές, θα πάρει την εξυπνάδα του. Γι' αυτό κάθονται και τρώνε ανθρώπινα μυαλά. Δεν έχουν μυαλό, ούτε και η ψυχή του είναι τόσο σκοτεινή και σατανική, γι' αυτό λένε αυτά τα πράγματα. Όταν σκοτώσει, παίρνει την ψυχή του θύματος. Τέλος πάντων. Τώρα πάμε στις προκαταλήψεις που είναι ψέματα. Χτύπα ξύλο. Χτύπα ξύλο, λέει, χτύπα ξύλο. Μη μου συμβεί αυτό. Αν χτυπάω ξύλο δηλαδή, πάει καλά το πράγμα. Δηλαδή, αν χτυπάω ξύλο από το πρωί μέχρι το βράδυ, δεν πρόκειται ούτε να πεθάνω. Εκείνος που δεν θα πέθανε είναι ο δριοκολάπτης, ο οποίος κάνει συνέχεια στο δέντρο τάκ 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 και το τρυπάει και τρώει τα σκουλίκια μέσα και τα αυτά. Και όμως πεθαίνει και αυτός. Άλλη βλακεία. Είδα μαύρη γάτα. Δεν βγαίνει από το σπίτι. Είδα μαύρη γάτα. Όλες αυτές οι προλήψεις είναι σατανικές. Ο Χριστιανός δεν έχει καμία από αυτές τις προλήψεις. Τρίτη και 13. Ξέρετε γιατί μισούν το 13. Είναι γι' αυτό από τους σατανιστές. Να έχετε υπόψη σας. Το 13 το μισούν. Γιατί? Τρίτη είναι η Αγία Τριάδα κατά κάποιο τρόπο και το 13 είναι ο Χριστός με τους 12 Αποστόλους. Έτσι πάει εκεί πέρα αυτό, προς τα εκεί πάει. Δεν το λέω με απόλυτη έννοια, αλλά το σκέφτηκα έτσι. Γιατί 3 και 13 είναι καταραμένο? Επειδή είναι ευλογημένο το 3 και το 13 από αυτά που σας είπα. Ο σπασμένος καθρέφτης λέει, 7 χρόνια γρουζουζιά. Σκέψου τώρα τι παθαίνει ένας άνθρωπος να μας πάσει έναν καθρέφτη. Να πιστέψει ότι 7 χρόνια θα έχει γρουζουζιά. Υπάρχει χειρότερη κατάρα από αυτό, το να πιστεύεις αυτά τα πράγματα. Τώρα μην πατήσει το δεύτερο σκαλοπάτι και το ένα και το άλλο. Βασανίζονται οι άνθρωποι για κουταμάρες και ηλιθιότητες. Ας πάμε τώρα στο 31 ψέμα, αφού πηδήξαμε κάνα δύο. Η γνώση δήθεν του μέλλοντος. Η γνώση του μέλλοντος, αγαπητοί, και τελειώνουμε αυτό. Μετά άλλο ψέμα είναι ότι οι χριστιανοί είναι δογματικοί. Δεν προλαβαίνουμε να τα αναλύσουμε όλα. Θα πούμε και αυτό και τελειώσουμε. Η γνώση του μέλλοντος. Ποιοι ξέρουν το μέλλον? Ο Θεός ξέρει το μέλλον. Ο Σατανάς δεν το ξέρει το μέλλον. Ο Θεός και οι άνθρωποι του Θεού. Όχι όλο το μέλλον, αυτό που παρακαλάνε και τους αποκαλύπτει ο Θεός. Οι Άγιοι ξέρουν εν μέρη το μέλλον. Γιατί? Γιατί λένε, Θεέ μου, αποκάλυψέ με αυτό το πράγμα. Τι συμβαίνει με αυτόν τον άνθρωπο? Ή πότε θα πεθάνω εγώ? Και τους αποκαλύπτει ο Θεός το θάνατό τους. Γι' αυτό λένε, να πούμε, εγώ θα πεθάνω σε ένα μήνα. Και πεθαίνουν σε ένα μήνα. Αυτοί ξέρουν το μέλλον. Ο Θεός και οι άνθρωποι του Θεού. Ενώ αντίθετα κυριαρχεί η άποψη, το διεθνές ψέμα, ότι το μέλλον το ξέρουν οι αστρολόγοι που μελετάνε τα ζώδια, τα μέντιουμ που κοιτάνε τις σφαίρες, τους καθρέφτες και τους καφέδες, οι καφετζούδες, οι ταρό και οι άλλοι μάγοι. Αυτοί αν ήξεραν το μέλλον όμως, επειδή είναι και φιλοχρήματοι, δεν θα έκαναν τίποτα άλλο παρά να πηγαίνουν στα καζίνα και να παίρνουν τα λεφτά της ρουλέτας. Δεν θα έκαναν τίποτα άλλο παρά να πηγαίνουν και να παίζουν στοίχημα και πρώτο και προπό και δεν ξέρω εγώ ό,τι άλλο υπάρχει και να γυμνώνουν τα ταμεία από αυτούς, αφού ξέρουν το μέλλον. Κάποτε λέει ένας Ρώσος και να τελειώσουμε αυτό, που δεν τελειώσαμε όλα τα ψέματα, αλλά θα τα ξαναπούμε. Κάποτε ένας Ρώσος λέει Άγιος, νομίζω ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ, πήγε ένας και του λέει, ξέρεις πάτερ, λέει, εγώ ξέρω το μέλλον. Λέει σοβαρά, του λέει. Λέει ναι, πάπ του τραβάει ένα χαστούκι ο πατήρ, ο Άγιος αυτός άνθρωπος. Θα ήταν πιο μικρός βέβαια. Ο άλλος ήταν σε πλάνη, τον εσεβάστηκε, του έδωσε ένα χαστούκάκι. Του λέει, μα τι κάνεις, λέει, γιατί με χτυπάς και λοιπά. Λέει, εγώ σε χτυπάω, εντάξει, αλλά εσύ που ξέρεις το μέλλον γιατί δεν τραβιέσαι, αφού ήξερες ότι θα φας το χαστούκι. Μέχρι εκεί δηλαδή φτάνει η βλακεία μερικών ανθρώπων, να λένε ότι ξέρουν το μέλλον και να μην μπορούν να αποφύγουν μια σφαλιάρα.
Αγαπητοί φίλοι, συγχωρέστε με για την πολυλογία, είπα πολλά, αλλά δεν υπήρχε άλλος τρόπος να τα πούμε όλα αυτά σε μια εκπομπή. Μπορεί να κάνουμε εκπομπές, να σκεφτούμε τρόπους και να πούμε 3 ή 4 σε κάθε εκπομπή από αυτά, για να κάνουμε μεγαλύτερες αναλύσεις και ώστε να μπορέσουμε να εδραιώσουμε την αντίθεση και τις αντιρρήσεις που έχουμε σε όλα αυτά τα ψέματα τα οποία αναλύσαμε, κυριότερα των οποίων είναι ότι όλες οι θρησκείες είναι οι ίδιες, ψέμα αυτό, ότι ο άνθρωπος κατάγεται τον πίθηκο, ψέμα αυτό αποδεδειγμένο, ότι ο Θεός είναι όχι τριαδικός αλλά ένας, ότι θα γίνει ειρήνη στον κόσμο, εμείς λέμε τριαδικός και ένας, ένας τρία πρόσωπα. Αυτοί λένε δεν υπάρχουν τρία πρόσωπα, οι άλλοι, οι μονοθεϊστές ας πούμε, εντός εισαγωγικών, οι οποίοι είναι σε πλάνη. Θα γίνει ειρήνη στον κόσμο, θα έχουμε πρόοδο, ο κόσμος θα καταστραφεί και ξαναγεννηθεί, θα έρθει δίθεν νέος Χριστός, βαδίζουμε σε μια νέα εποχή του υδροχώου, το κύτταρο έγινε τυχαία, υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι στο σύμπαν, έχουμε επισκέψει από άλλους πλανήτες, ψέματα αυτά, τα κάνουν τα UFO στην Αθήνα, το πούμε και αυτό κάποτε. Τα ζώα έχουν λογική ψυχή, ψέμα, η Εκκλησία έχει πολλά λεφτά, ψέμα, ο εγκέφαλος είναι η ψυχή, ψέμα, ο Βούδας, ο Μωάβ, ο Πλάτωνας, ο Ράμα και ο Κρίστα και αυτοί είναι ίσοι με τον Χριστό, ψέμα, μασονία κλπ. Με τεσσάρκωση, ψέμα, αφορίστηκαν για τη μετακάθαρση, θα κατασκευαστεί άνθρωπος από συνθετική ύλη, ψέμα, εδώ δεν μπορούν να κάνουν ένα φασόλι και αν το κάνουν δεν φυτρώνει αν το βάλουν στη γη. Και θα κάνουν άνθρωπο από συνθετική ύλη. Ο άνθρωπος δήθεν πρόκειται από τον πίθηκο, το παπάς και ο δαρβινισμός κλπ. Το ένστικτο είναι δυνατότερο από τη θέληση, ψέμα, φροϊδισμός κλπ. Ότι δεν υπάρχει ελεύθερη βούληση, ενώ ο Θεός μας έκανε ελεύθερους και υπάρχει ελεύθερη βούληση. Ότι θα δημιουργηθεί αταξική κοινωνία κάποτε, ψέμα του μαρξισμού δεν γίνεται. Πως δεν υπάρχει διάβολος, ψέμα. Η Ανάσταση, ο Άγγελος δεν υπάρχουν, ψέμα. Η κόλαση και ο Παράδεισος δεν είναι αιώνια, ψέμα. Η κόλαση και ο Παράδεισος είναι εδώ, ψέμα. Αυτοσωτηρία και αυτοεξέλιξη, ψέμα. Μέσω γιόγκας και διαλογισμού, ψέμα. Το καλό και το κακό δήθεν είναι ίσο με το κακό, ψέμα και αυτό. Το καλό είναι ισχυρότερο από το κακό, γιατί ο Θεός είναι ισχυρότερος από τον καταστροφέα διάβολο και από όλες τις δυνάμεις του κακού. Και φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας. Μέχρι την άλλη μας εκπομπή να είστε καλά. Χαίρετε Κύριο.